έχει ανοίξει έχει να κάνει με αυτό που χτυπά πάνω-πάνω, καπέλο, στην αυριανή Κόντρα Νιούζ, ο Γιώργος ο Κουρής. Λέει πάει για συντριβή η Νουδού στις εκλογές. Και γράφει από κάτω. Για πρώτη φορά ακόμα κατεβαίνει σε κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση με προσωρινό πρόεδρο. Άκουγα πάλι σήμερα το πρωί να ρωτούν την κυρία Μπακογιάννη σε ένα κανάλι που ήταν τώρα εάν ο λαός ψήφιζε το κόμμα της αντιπολίτευσης. Πρωθυπουργός ποιος θα γινόταν, ο προσωρινός πρόεδρος ή θα λέγατε τότε «Α, μπάστα να βγάλουμε τον κανονικό πρόεδρο». Γιατί αν τώρα τρεις από μια οικογένεια θέλουν να γίνουν αρχηγοί και δεν έχουν αποφασίσει ποιος θα είναι από τους τρεις. Θα είναι ο Κωνσταντίνος, θα είναι ο Κυριάκος, θα είναι η Θοδώρα. Γι' αυτό πρέπει να έχει προσωρινό. Πράγματι δεν έχει ξαναγίνει. Εσείς πώς το βλέπετε, δώστε κι εσείς μια απάντηση σε αυτό. Το έχετε ξανακούσει, είναι έτσι φυσιολογικό ή έχουν δίκιο εκείνοι που λένε κάνουν τα πάντα για να αβαντάρουν τον Τσίπρα ή οι άνθρωποι έχουν παραιτηθεί τέλος πάντων και περιορίζονται σε αυτό που μπορούν να κάνουν. Να διεκπεραιώνουν βαρετά ένα καθήκον μιας και τους έτυχε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα μπούμε στο θέμα το αγροτικό, αλλά λίγο πριν, Παναγιώτη, μην αρχίζεις να φωνάζεις. Θέλω να πω ότι μου έκανε εντύπωση, κρατώντας το ένθετο της εφημερίδας «Ο στήλος της Ορθοδοξίας» του Διονύση του Μακρύ, που κυκλοφορεί στα περίπτερα, και έχοντας του Μιλτιάδη Βιτάλη το πόνημα «Η Μασονία διοικεί την Ελλάδα», όσο είχαμε διάλειμμα, κοίταζα τον πρόλογο και βλέπω ποιος το υπογράφει, Ιωάννης, λέει, Παλετσάκης. Είναι ο πατέρας του δημοσιογράφου που είχαμε χτες εδώ και έκανε τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τις εταιρείες καπνών. Όλη εκεί φοροδιαφυγή, τις οποίες επιβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Αλεξιάδης, και μου είπε ότι αυτοί που μας στείλατε σε εμάς εδώ email και μας λέτε ότι δεν είναι έτσι και έχετε καταμηνήσει τους εφοριακούς υπαλλήλους, ο υπουργός έχει γνώση ότι οι εφοριακοί έκαναν καλά τη δουλειά τους και καλά θα κάνετε να πάτε να πληρώσετε τα 20-25 εκατομμύρια φοροδιαφυγή και να τα αφήσετε και να που ξέρατε. Ο γιος λοιπόν του κυρίου Παλετσάκη μας έκανε τις αποκαλύψεις εχθές και σήμερα έρχεται ο πατέρας δια της άλλης οδού και λέει: «Ανήκοντας κι εγώ σε αυτούς που είχαν στη ζωή τους το σθένος να αρνηθούν την εισδοχή τους σε τεκτονική στοά, στη Μασονία, όταν προ 4 κονταετίας περίπου όντας τμήματάρχη στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, στην ΕΡΤ, πιεζόμουν συστηματικά απροκάλυπτα και αφόρητα από τον τότε διευθυντή μου στη διεύθυνση διοικητικού, κύριο ΑΖ, επίτηδες δεν λέω το όνομα, να γίνω όπως και εκείνος τέκτον, με πολύ και ειλικρινή χαρά, ιδιαίτερη κατανόηση και ικανοποίηση, θεώρησα κτλ. Κτλ.» Και λέει το δικό του το προσωπικό βίωμα, που άλλες εποχές ενδεχομένως η παρέμβαση όλων αυτών των κλειστών κυκλωμάτων να ήταν σημαντικότερη. Εγώ, Διονύση, σήμερα πιστεύω ότι, τουλάχιστον αν κρίνω από τη δικιά μου την περιοχή, κάποιοι που επιζητούν με το σόνι και καλά το ονόρε, το λένε και κάτω σε εμάς, αλλά παρέμβαση τώρα πια δεν νομίζω ότι έχουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάποτε μπορεί και να είχαν. Μπορεί να πέφτω έξω, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω, Νίκο, ότι είναι ένα σύστημα διαφθοράς το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να χτυπηθεί. Είναι μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν περιπτώσεις μέσα, δεν αναφέρουμε ονόματα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις υπουργών αντιπάλων κομμάτων. Καλά, ο καθένας να έχει το πιστεύω του όμως, ξέρεις. Αυτό τώρα αυτό πια και είναι κατάκτηση. Το πιστεύω. Εγώ διαφωνώ γιατί είναι κλειστό κύκλο. Γιατί δεν με αφήνει να ξέρω τι κάνει. Δεν υπάρχει σύλλογο, σωματείο που να είναι κλειστό. Να λέει, α, δεν σας λέμε, κρυβόμαστε. Θα σου πω κάτι. Δεν μ' άφησα να τελειώσω. Συγκρουόντουσαν λοιπόν δύο υπουργοί, μεγαλοϋπουργοί, μεγάλα ονόματα και στα δύο μεγάλα, το Πασόκ τότε και στη Νέα Δημοκρατία, και έρχεται ο αρχιερέας τους, ο επικεφαλής της ΤΟΑΣ, στο θεωρείο. Μόλις τους έγνεψε, από πάνω σταμάτησαν και οι δύο. Σταμάτησε ο καυγάς και μετά τρώγαν όλοι μαζί στο κολοδάκι. Άρα μπράβο, το έργο του καλό ήταν αν τους ειρήνευσε. Δεν είναι θέμα ειρήνης.
προσποιούνταν ότι τον Καβάλη για τον ελληνικό λαό. Φοράνε ποδιά και μάλιστα είναι και ανώτατοι υπάλληλοι και ανώτατοι υπουργοί. Έχετε έτοιμο το βίντεο για τους αγρότες για να κάνουμε μια κουβέντα. Αν δεν το έχετε, να πάρω ένα σχόλιο. Το θέλω πολύ και βλέπω ότι και άλλοι από εσάς το θέλουν. Από τον κύριο Γεωργίου, ο Πρωθυπουργός πήγε με την ευκαιρία του μεγάλου αυτού του φαραωνικού έργου στην Αίγυπτο. Είχε συνάντηση εκεί, όπως μας είπαν τα δελτία ειδήσεων, σοβαρές και κρίσιμες συναντήσεις. Κύριε πρέσβη μου, κύριε υπουργέ μου, έχεις να μας πεις κάτι για αυτή την διάθεση του Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει, να θέλει να βγάλει την πατρίδα μας, να ανοίξει τα φτερά της σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική που γίνεται και που εσύ καλύτερα παντός άλλου. Θέλετε να δούμε το βίντεο? Ναι, αν το έχετε δείξτε το μας και να πάρουμε από τον κύριο Γεωργίου. Ήθελα από την αρχή να πάρουμε ένα σχόλιο και από όποιον άλλο καλεσμένο μας. Να μας δείξει για να μπουν και οι τηλεθεατές στο πνευμανέ. Πάμε. Μεταξύ Αθήνας και Αιγύπτου μεταφέρθηκε ο τελικός γύρος της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Ο Πρωθυπουργός ενεργοποίησε ξανά τους διάβλους της πολιτικής διαπραγμάτευσης αλλά και των πολιτικών μηνυμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις για τα εγγένεια της νέας διόρυγας του Σουέζ, ωστόσο η ουσία κρύβεται στις ξεχωριστές διμερείς συναντήσεις που είχε στο περιθώριο του επίσημου προγράμματος. Ξεχωριστή συνάντηση είχαν στο Σουέζ ο Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Σύμφωνα με το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, οι δύο ηγέτες συζήτησαν θέματα οικονομικής συνεργασίας, όπως και της λιμενικής συνεργασίας ανάμεσα στο Σουέζ και τον Πειραιά, καθώς και άλλα ελληνικά λιμάνια. Αποφασίστηκε επίσης να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο συναντήσεις αξιωματούχων, προκειμένου να υποστηριχθεί η δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Σουέζ. Το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ ήταν εκείνο που έχει και τη μεγαλύτερη σημασία μετά την ολοκλήρωση και του πρώτου βασικού γύρου των διαπραγματεύσεων με το κουαρτέτο στην Αθήνα, ενός γύρου που μέχρι στιγμής αφήνει ανοιχτές εκκρεμότητες δύσκολων απαιτήσεων των δανειστών. Τη δική της σημασία σε αυτή τη συγκυρία, αν και σε άλλο επίπεδο, έχει και η δεύτερη συνάντηση κορυφής που είχε ο Αλέξης Τσίπρας στο Σουέζ, αυτή με τον Ρώσο ομόλογό του, Δημήτρη Μετβέντεφ. Η διμερή συνεργασία με τη Μόσχα δεν έχει εγκαταλειφθεί σε καμία περίπτωση από την κυβέρνηση παρά τα νέα δεδομένα που διαμόρφωσε η συνθηκολόγηση των Βρυξελών. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον κύριο Γεωργίου. Κοιτάξτε, η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου υπήρξε ανέκαθεν ομφαλός της γης. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Εκεί συνέβησαν όλα. Εκεί συνέβησαν δηλαδή καταρχήν η ανάπτυξη των επιστημών, η ανάπτυξη των πολιτικών συστημάτων, η ανάπτυξη των οικονομικών συστημάτων και τελικώς των θρησκειών. Σήμερα, με την διάνοιξη αυτή την οποία είδα και που πρέπει να σας πω ότι θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί να το δω, διότι υπηρέτησα γενικός πρόξενος στο Κάιρο σε μια εποχή που είχε μόλις απελευθερωθεί η διόρυξη από τις επιχειρήσεις εκεί με τους Ισραηλινούς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πρόκειται να σημάνει για την περιοχή της Ανατολικής Λεκάνης. Μπορείτε να φανταστείτε ότι μέχρι σήμερα, λόγω του βάθους και του μικρού εύρους της υπαρχούσης πρώτης διόρυγος, μόνο ορισμένα πλοία και τα πετρελοφόρα μέχρι τις 100.000 τα υπελόγιζαν ότι μπορούσαν να περνάνε. Σήμερα μπορούν να περνάνε 500 και 600.000 τόνοι με αυτή τη διάνοιξη. Πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να γίνει δύο κατευθύνσεων. Δηλαδή το ένα να φεύγει και το άλλο να πηγαίνει. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή αυτό που γινόταν πριν ήταν ότι έπρεπε ένα πλοίο να διανύει μια αναπόσταση, να περιμένει εκεί από 19 ώρες, 11. Για να περνάει εν συνεχεία το άλλο. Αντιληφθείτε ότι κρουαζιερόπλοια, αυτά που έχουν 12 πατώματα, 15 πατώματα, αντί να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να φτάσουν στο Γιβραλτάρ και τελικώς να φτάσουν στην Ελλάδα, όπου θα φέρουν τους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να επισκεφθούν τον τόπο μας, έρχονται τώρα κατευθείαν μέσω της Ερυθράς Θαλάσσης στο νέο εκεί, κανάλι του Σουέζ και μπαίνουν. Ο Πειραιάς πρόκειται να γίνει ένα από τα πιο, αν θέλετε, απεισχολημένα, θα έλεγα πλούσια λιμάνια του κόσμου.
Ας έρθουν και κατά την Πάτρα αν το χωράει ο Πειραιάς, κύριε Πρέσβη. Έχουμε καινούργιο λιμάνι. Αλλά πάντως καταλαβαίνετε τα οικονομικά ωφέλη. Και καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί με τον τουρισμό μας. Εγώ νομίζω ότι ολόκληρη η Ανατολική Λεκάνη θα αναπνεύσει εάν λύσει τα προβλήματά της Διευθύνσης. Τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, μία, αν μπορείτε, ακόμα δύο προτάσεις και να πάω. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός, από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Στα εξωτερικά ζητήματα, ναι, εδώ δηλαδή. Προχωρεί, ναι, προχωρεί προς την κατεύθυνση εξευρέσεως λύσεων οικονομικών κυρίως. Δηλαδή θέλει να εμπλακεί μέσα σε συστήματα τα οποία θα του αποδώσουν ωφέλη. Αυτό κάνει δηλαδή, αυτό επιχειρεί. Και εγώ θεωρώ ότι η επαφή την οποία είχε με τον Αλ-Σίσι, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, είναι πολύ σημαντικότερη για ένα άλλο λόγο, διότι πρόκειται να αρχίσουν συζητήσεις για τη διευθέτηση των ΑΟΣ. Έτσι, με τη Λιβύη δυστυχώς δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε, με την Αίγυπτο όμως μπορούμε να συνομιλήσουμε και μέχρι σήμερα πρέπει να σας πω ότι είχαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες λόγω των ανισορροπιών στην οικονομία και στην πολιτική που υπήρχε στην Αίγυπτο. Και ένα τελευταίο. Ο Αλ-Σίσι θα κουβεντιάσει για την ΑΟΣ. Και ένα τελευταίο. Αν η πιθανολογούμενη συνάντησή του με Ομπάμα στα μέσα Σεπτεμβρίου μπορεί να σημαίνει κάτι, να σηματοδοτεί κάτι. Εγώ θεωρώ ότι το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτή την περιοχή, η οποία είναι σε φλεγμονία αυτή τη στιγμή, είπαμε τα καλά, έτσι, λόγω της διανοίξεως της Διόρυγος, αλλά υπάρχει, πρέπει να σας πω, μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Δηλαδή η περιοχή βρίσκεται εν φλεγμονή. Και έλεγα προηγουμένως, αστεριζόμενος με τους κυρίους, για τους ομοτράπεζους εδώ, ότι ανεβήκανε πολύ οι τιμές των οικοπαίδων, του τέστην, το οικόπεδο Ελλάς. Πλέον δεν έχει την τιμή την οποία είχε πριν 30 ετίας. Το οικόπεδο Ελλάς είναι εξαιρετικά ακριβό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Νίκο, αντιλαμβάνεστε ότι τα τηλεφωνήματα τα οποία γίνονται από τη Washington προς τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς εδώ, οι συνεχείς εκκλήσεις υπουργών των οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών προς ομολόγους εδώ, δεν μένουν άνευ αντικτύπου, το καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα, το βλέπει να κανένας και στο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε και τον Νίκο το Σκορίνη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Νίκο, όταν άκουσες τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον σύντροφό σου, τον ΣΥΡΙΖΑΕΟ, να λέει, ας μου το επιτρέψεις, ευχαριστούμε τους Αμερικάνους για την συνδρομή τους στη δυσκολία που είχαμε στις απειλές που δεχόμαστε για μια άτακτη χρεοκοπία. Και το λέω σε συνέχεια των όσων μας είπε τώρα ο πρέσβης, ο κύριος Γεωργίου. Πώς μπορεί ένας κλασικός παραδοσιακός αριστερός να θεώρησε αυτή την εξέλιξη την γεωπολιτική, γιατί δεν αναφέρουμε σε ιδεολογικά τώρα ζητήματα. Καταρχήν να πω ότι εκτός από τα... απαντήσω, δεν θα αποφύγω, ότι εκτός από τα προφανές οικονομικό ενδιαφέρον που έχει όλη αυτή η ιστορία και με τη Διόρυγα, τη καινούργια στο ΣΟΕΣ και οι κινήσεις που κάνει και οι επαφές ο κ. Πρωθυπουργός, έχει να κάνει σε ένα πολύ πολύπλοκο κόσμο πλέον, ο οποίος βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση κατά την άποψή μου, γεωπολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εμπορικά κτλ. Και συνεπώς η ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων προς όφελος της χώρας είναι και αναγκαίες και έπρεπε να έχουν γίνει και από πολύ νωρίτερα, πολύ πιο σοβαρά. Γιατί στην ουσία δεν είχαμε συμμάχους. Και νομίζω ότι δυστυχώς η πολιτική με ΙΤΑ και με ομικρονιώτα πρέπει να κάνει αποτιμήσεις ανά πάσα στιγμή. Αλλά η πραγματική αποτίμηση του τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα και των 6 μηνών με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί νομίζω ότι ακριβώς επειδή αυτός ο κόσμος είναι. Κακώς θα έλεγα το ότι έχουμε τόσες μεταναστευτικές ροές, οι οποίες είναι αποτέλεσμα εμφυλίων, πολέμων, οι οποίες δεν γίνονται από μόνες τους, υποδαβλίζονται, πολλές φορές προκαλούνται κτλ. Και μετά ερχόμαστε μια υποκρισία, λέμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό των μεταναστών κτλ. Αλλά κλείνουμε σύνορα και οι Ευρωπαίοι, οι Βόρειοι δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το θέμα. Τεράστια ζητήματα. Λέω λοιπόν ότι η ιστορία ακόμα και της χώρας, και δεν μιλάω μόνο για την κυβέρνηση αυτή τη συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή, θα εξαρτηθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από το τι μορφή θα έχει η Ευρώπη στο άμεσο και στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή, αν αυτή η Ευρώπη εξακολουθήσει να είναι μια γερμανική σκληρή Ευρώπη, η οποία νομίζω ότι αν θα κάνει μια συζήτηση, προφανώς υπάρχει και ήττα τακτική τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
σε σχέση με το τι υποτιμήσεις είχαμε κάνει, υπερτιμήσεις κτλ. Αλλά νομίζω ότι ο πραγματικός ηττημένος είναι η ίδια η γερμανική πολιτική. Ότι μετά από 50 χρόνια το έχει χτιστεί από όλα αυτά τα χρόνια από τους προηγούμενους ηγέτες της Γερμανίας, χάθηκαν σε 9 εβδομάδες, τελευταία εβδομάδα ειδικά, με όλη αυτή την πολιτική που εφάρμοσε ο Σόιμπλε και η Μέρκελ απέναντι στην διαπραγμάτευση. Το Σεπτέμβριο, λοιπόν, να καταθέσω ένα στοιχείο, ναι, και να το ακούσει και ο πρέσβης. Το Σεπτέμβριο ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας και έχει καλέσει και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να κουβεντιάσουν και άλλες από όλες τις μεσογειακές χώρες πώς θέλουμε την Μεσόγειο και κάνει λοιπόν μια συμμαχία της Μεσογείου. Ένα ξεκίνημα. Και θέτει και νομίζω ότι πραγματικά αυτό που είπες, που είπε και ο πρέσβης, ότι βρισκόμαστε σε ανακατατάξεις. Γιατί πρέπει να βρούμε κι εμείς μέσα από αυτή την πολυεπίπεδη. Ακριβώς, και σε αυτό θέλω να πω ότι είμαι υπερασπιστής ότι η θέση μας είναι μέσα στην Ευρώπη, διότι σήμερα δεν λύνονται τα προβλήματα μέσα από έναν εθνικό απομονωτισμό. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σκληρά και ισχυρά. Και ή αλλάζει συνολικά ένα τοπίο στο οποίο πρωταγωνιστής, αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστής, αν ανοίξαμε όχι απλά ρογμές σε αυτή την ιστορία της Ευρώπης. Ποιος συζητάει πριν από 1,5 χρόνο το θέμα της λιτότητας και της αυστηρότητας της γερμανικής πολιτικής? Σήμερα το συζητάει όλος ο κόσμος. Παγκοσμίως διεθνοποιήσαμε πολύ σοβαρά. Ένα κόστος μεγάλο. Έχουμε πληρώσει. Δεν αντιλέγω. Αλλά capital control σήμερα. Ναι, επιχειρήσεις δεν έχουν λεφτά. Ναι. Οι εισαγωγές δεν μπορούν να γίνουν. Την αγορά την ξέρω καλά. 35 χρόνια την υπερέτησα. Δεν είπα εγώ. Δεν είπα εγώ. Πατήστε το λέω. Ότι ακριβώς επειδή είναι σκληρή η πραγματικότητα, πρέπει να δούμε τι συνολικά θα συμβεί, διότι ξέρετε τα προβλήματα αυτά δεν γεννήθηκαν σήμερα μόνο στην Ελλάδα. Σήμερα οξύνθηκαν. Να μην τα μπλέξουμε. Αλλά λέω, εγώ θέλω να πω το εξής. Με capital control. Τράπεζες κλειστές. Αν θέλετε να συζητήσουμε το θέμα, το συζητήσουμε πολύ καλά. Που υπάρχει ένα πρόβλημα, συνέβη, αλλά χειροτέρευσε η κατάσταση. Υπήρχαν 4,5 δισεκατομμύρια πόσα από όλες οι αγορά. Αυτά τα ξέρουμε και καλά και εμείς. Και τα γνωρίζουμε. Ούτε είμαστε χαρούμενοι για αυτό το πράγμα. Αλλά οι αιτίες αυτού του προβλήματος έρχονται από πολύ πιο μακριά και να μην έχουμε λευκή μνήμη, διότι μπήκαμε στο θέμα των μνημονίων από μια διαδικασία την οποία επέφεραν συγκεκριμένες κυβερνήσεις. Έτσι, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Δεν θέλω να πω στην ιστορία πριν. Σταυρό. Αλλά μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να υπερασπιζόμαστε λοιπόν ότι σήμερα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα, για το πεντάμινο αυτό. Ναι, συγγνώμη, δεν τώρα επηρεάζει, το 62% όχι, εσείς το κάνατε, ναι. Δεν επηρεάζει. Αφήστε τώρα να το πούμε και συζητήσουμε το θέμα. 225, ναι. Και τώρα, τα οικονομικά, το προσεγγίζω έτσι και θέλω εσένα, ως οικονομολόγος, ως ένας άνθρωπος που καθημερινά ασχολείται με αυτά, θες να κάνεις έτσι αυτή τη σύνδεση. Κάνω ό,τι θες, κάνω όποια προσέγγιση θες. Δεν το λέω για να πάνω μην... Πάνω σε αυτό θα με φθείς. Για να μην πεις στον Νίκο, σε μένα... Θα με φθείς. Πράγματι επηρεάζει θετικά. Και μάλιστα ήθελα να πω ότι εγώ σήμερα θέλω να περάσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Και αυτό το μήνυμα που περνάει ο Πρωθυπουργός από τη διοργάνωση του ΣΟΕΣ, το οποίο ο κύριος Πρέσβης προηγουμένως και είναι πολύ σημαντικό, και το μήνυμα του κυρίου Κορίνη, παρότι έχουμε μια ζωφερή πραγματικότητα. Ζούμε σε συνθήκες ασφυξίας οικονομικής ακόμη. Ωστόσο, το μήνυμα είναι ότι θα έχουμε συμφωνία μέχρι τις 20 Αυγούστου. Το πιστεύεις, Σταύρο? Ναι, θα έχουμε συμφωνία. Και μάλιστα η συμφωνία αυτή που θα έχουμε θα ανοίγει το δρόμο όχι να πάμε σε νέους περιορισμούς και λιτότητα μονομερούς φύσεως, αλλά θα πάμε σε μια δυνατότητα πλέον της Ελλάδος να εισπράξει κοινωνικά κονδύλια, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας που ασφιχτιούμε αυτή τη στιγμή με μια ανεργία να χτυπάει πραγματικά στο κόκκινο, να απελευθερωθούμε από τα δεσμά των capital controls και έχουμε την αισιοδοξία ότι μέχρι τέλος του 2015. Το αργότερο, να μην πω ότι άμεσα μέχρι τον Οκτώβριο, επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα. Διότι είναι πολύ σημαντικό, κύριε Νικολόπουλε. Ξέρετε πολύ καλά ότι η αγορά σήμερα έχει ελλείψεις ακόμη και σε μικρά πράγματα αμέσου χρήσεως για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, μου έλεγε κάποιος ότι δεν έχουμε, λέει, τα πόματα που κλείνουν μπουκάλια που συσκευάζουμε λάδι. Δεν έχουμε βρύσεις να αντικαταστήσουμε στα ξενοδοχεία. Οι πρώτες ύλες ακόμα των εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι από έξω. Άρα το μήνυμα είναι μήνυμα αισιοδοξίας και η συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, η σωστή, η θετική εξέλιξη της διεθνής σχέσης της χώρας επηρεάζει άμεσα και τα δημόσια οικονομικά και την εικόνα της χώρας στη διαπραγμάτευση με την Ευρώπη και αυτό θα φέρει, πιστεύω, κατά τη δική μου την άποψη, μια δυνατότητα σταθεροποιήσεως και πετάγματος προς τα μπροστά. Για να σταματήσουμε να ζούμε αυτή τη ζωφερή εικόνα που ζούμε κάθε μέρα σήμερα με την ανεργία, με τη φτωχοποίηση της Ελλάδας. Κύριο Καρβούνη, μόνο να προλάβουμε να πούμε και για τα αγρότα. Εσείς για τη συνεργασία, την ευρωπαϊκή, για την οικονομική συνεργασία των μεσογειακών κρατών.
είναι μεγάλη παγής. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είχε προτείνει ο Σαρκοζή το 1990. Να το κουβεντιάσουμε εκεί κατά το Σεπτέμβρη. Το 2007. Που θα πάρει ο Πρόντι αυτή την πρωτοβουλία. Μην το αδικήσουμε. Θα την κάνει γιατί φοβάται. Φοβάται διότι πάνε να δημιουργήσουν μια κάτω Ευρώπη και μια άνω Ευρώπη. Δηλαδή θα γίνει μια ένωση των κρατών και θα παρουσιάσουν ότι είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα υπάρχει η άνω Ευρώπη. Ήδη έχουν κύριε Πρέσβη, μας ενδιαφέρει. Συγγνώμη, πράγματι να μην το αδικήσουμε, ας μείνουμε σε αυτό. Αλλά μιας και λίγο πριν. Μόνο για την αγορά, μια κουβέντα μόνο να πω σε αυτό που ο κ. Καρβούνης, αν μου επιτρέψει. Ένα λεπτό. Ναι. Λέω ότι ανεξαρτήτως. Να μην υπήρχαν τα μνημόνια. Η μεγάλη συζήτηση πρέπει να γίνει από όλα τα κόμματα είναι ότι αυτό το μεταπρατικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας που ήταν μέχρι το 2009 δεν μπορεί να υπηρετήσει οποιαδήποτε στόχη. Έρχεται εξαιρετικά για να πούμε για τον πρωτογενή τομέα, για να πούμε για τους αγρότες. Έρχεται εξαιρετικά αυτό που είπε ο Νίκος. Αφού όμως προηγουμένως πω γιατί ακούστηκε για όλες αυτές τις ροές τις μεταναστευτικές για τους εμφυλίους που ζουν. Ένας συμπατριώτης μας έχει την ελληνική εδώ υπηκότητα, τελείωσε τεναυτικών δοκίμων, τελείωσε, σπούδασε τη νομική, στη νομική Αθηνών, ο ομογενής από το Γκουρούντι απειλείται αυτές τις ώρες σε ένα εμφύλιο που έχει ξεσπάσει εκεί κάτω και τον καταδίκασαν και μάλιστα τον οδηγούν στην Κρεμάλα. Ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο τον Κοντζιά, και με τον πρέσβη μας στην Κένια, γιατί δεν έχουμε εκεί πρέσβη, μαθαίνω ότι σήμερα έκαναν ένα μαραθώνιο επαφών και τηλεφωνημάτων για να σώσουν έναν άνθρωπο που ενεπλάκει σε αυτό τον εμφύλιο σπαραγμό και για να ξαναγυρίσει ζωντανός πίσω στην πατρίδα, εδώ στην Ελλάδα, όπου έχει τους δικούς του ανθρώπους και τον περιμένουν. Το είπα γιατί πράγματι νομίζω ότι η ευχή όλων μας τον συνοδεύει και οι ευχαριστίες και στον Υπουργό Εξωτερικών και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για κάτι που δεν έχει αποκαλυφθεί και απορώ γιατί δεν το είδα ούτε στα site ούτε αλλού. Λοιπόν, έχουμε από τον Αντώνη από τη Δράμα που ζητά να γίνει πιο νωρίς η εκπομπή, την Αθηνά από τους Αγίους Αναργύρους, καλές διακοπές, ευχαριστώ. Έχουμε το Γέροντα λέει ευχή. Κύριλλος λέει, μου άρεσε αυτό που είπες για την Τώρα. Είπα πολλά για την Τώρα, δεν ξέρω τι σου άρεσε από όλα, Γέροντα η ευχή που λες. Ο Σταύρος από τη Θεσσαλονίκη, αν συνεχιστεί σε αυτό, με αυτό το ρυθμό Ισραήλ αθρομεταναστών στην Ελλάδα, τότε πραγματικά λέει τα αυτονόητα. Ο Νίκος από τις Σέρες. Η Κλεοπάτρα από τη Βούλα, ο Στράτος από την Γερμανία. Στράτο, να είσαι καλά και εμείς το ίδιο ακριβώς νιώθουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ή θα δούμε το βίντεο των αγροτών. Να, ωραία, αμέσως μετά. Μάλλον για κράχτες μας έχετε εδώ.